μουσουλμάνο πατέρα του. Υπάρχει ένας ιεροκήρυκας που κουβαλάει τον Ομπάμα συστηματικά εκεί. Και βέβαια λέει δεν είναι και Εβραίος από την Εβραία μάνα του. Η μάνα του ήταν Εβραία, ο πατέρας του ήταν μουσουλμάνος στο θρήσκευμα. Ο Ομπάμα δεν είναι τίποτα. Είναι μαύρη αδελφότητα. Game over. Μαύρη αδελφότητα. Η μαύρη αδελφότητα λοιπόν έδωσε την ατζέντα της, έδωσε ένα τεράστιο φάσμα νόμων οι οποίοι οδηγούν σε, στα λεγόμενα αντιλαϊκά μέτρα παντού σε όλο τον κόσμο. Παντού, όταν είναι παντού, παντού. Και η λευκή αδελφότητα αποδείχθηκε, και ο διάβολος το είχε σχεδιασμένο αυτό, ότι θα χρειαζόταν τη μαύρη αδελφότητα για να φτάσει σε ένα απολυταρχικό καθεστώς. Χωρίς σημαίνει βέβαια ότι από την αρχή η λευκή αδελφότητα δεν ήθελε να κάνει αυτό. Τώρα, τι ώρα είναι, θα βγάλουμε καμιά γραμμή? Θα βγάλουμε καμιά γραμμή. Πρώτα θα βάλουμε, επειδή πολλοί δεν το άκουσαν, εκείνο το βίντεο κλιπ με τον Παστούν που παίζει το αρχαίο ελληνικό όργανο, την κιθάρα, που εκεί το λένε κιτάρ ή σιτάρ, αγαπητοί φίλοι, για να το ακούσουν όλοι. Είναι ένας κύριος ξανθός, ελληνόφατσα, θα τον δείτε, πάνω στα Ιμαλάια, που παίζει στο Καρακορά, μάλλον όχι Ιμαλάια ακριβώς, πιο βόρεια είναι, είναι δυτικά του K2. Εκεί λοιπόν κάθεται και παίζει, αγαπητοί φίλοι, το ιδιότυπο αυτό αρχαιοελληνικό μπουζούκι. Για να ξέρουν μερικοί πώς ήταν ένα τμήμα της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Στην αρχαία ελληνική μουσική δεν ήταν μόνο άρπα. Η άρπα με τις 7 χορδές, όταν βγει το επόμενο «Γιατί και πώς ζουν άμεσά μας», όπου θα υπάρχει τόμος με τον τίτλο «Η μουσική αρμονία του σύμπαντος», θα δείτε τι ακριβώς ήταν όλα αυτά. Έτσι. Αλλά για να δείτε την πραγματική ελληνική μουσική, ένα μέρος τουλάχιστον, όχι όλα, γιατί είχε πολλών ειδών μουσικές, δείτε αυτό το συμπαθές του κύριου με μια μουσική που εμένα μας έχει αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Πάμε να το δούμε.
Η μουσική λοιπόν που ακούσαμε δεν είναι ελληνική μουσική από εδώ μέσα. Ελληνική είναι αρχαία ελληνική που την παίζουν οι Παστούν, αγαπητοί φίλοι, στο Αφγανιστάν, Νεπάλ επάνω, μέσα, ξέρω εγώ, Πακιστάν κτλ. Να βγάλουμε καμιά γραμμή στον αέρα. Που οι ίδιοι θα Και αυτά τα λένε οι ίδιοι, δεν λέμε εμείς μοιάζει. Εμείς δεν λέμε μοιάζει. Αυτοί λένε είμαστε Έλληνες και αυτή είναι η ελληνική μουσική. Λοιπόν, να βγάλουμε γραμμές. Λοιπόν, να περιμένω, να ξεκινήσουμε λοιπόν τις γραμμές. Πολλοί με ρωτήσατε για τους χάρτες, τους καινούριους, οι οποίοι υπάρχουν μέσα στο Γιουπλανίς των Ελλήνων. Δεν είναι μόνο όπως το προηγούμενο που υπήρχαν οι χάρτες, τώρα τους έχουμε ανανεώσει βέβαια και εκείνους του Πτολεμαίου, παλιοί Πτολεμαϊκοί, είναι πολύ περισσότερες αρχαίες ελληνικές πόλεις, με ακριβώς τα ονόματά τους. Σε πολλές τοποθεσίες έχουν και τα σύγχρονα ονόματα των πόλεων κτλ. Και τις αρχαίες ελληνικές. Αλλά υπάρχουν χάρτες, των οποίων τα αντίγραφα που έχουμε στα χέρια μας είναι μεσαιωνικοί, το Μεσαίωνα, αλλά προέρχονται από αρχαίους ελληνικούς που είναι του 3.000 επί Διονύσου ή του 10.000 πριν τον Ελληνοατλαντικό Πόλεμο. Γι' αυτό και εμφανίζεται η Ελλάδα μέσα να έχει πολύ λιγότερα αλλά πολύ μεγαλύτερα νησιά, με νεράκια από εδώ από εκεί μόνο στο Αιγαίο, αγαπητοί φίλοι, πριν βουλιάξει. Εμφανίζεται ο Νότιος Πόλος σε χάρτες που αντιγράφησαν, ξέρω εγώ, το 1500, ενώ ανακαλύφθηκε το 1820 κτλ. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα και υπάρχουν μέσα στο γη ο πλανήτης των Ελλήνων, το οποίο είναι άκρος εμπλουτισμένο με την ιστορία των αρχαίων ελληνικών πόλεων, πότε δημιουργήθηκαν, πού βρίσκονται, ποιοι είναι εκεί τώρα, πόσοι Έλληνες υπάρχουν και όχι μόνο για την άμεση γειτονιά μας, για τα φανερά, δηλαδή Ιταλία, αγαπητοί φίλοι, Μικρά Ασία κτλ, αλλά μιλάμε για όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, να πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημοσθένη Βελισάριος. Έλα, Βελισάριε, τι γίνεσαι, αγόρι μου. Σέχασα, δεν σ' ακούω. Από το τηλέφωνο με ακούς, Βελισάριε. Ναι, ναι, από το τηλέφωνο σ' ακούω. Έλα, σ' ακούω, λέγε. Λέω, μας τα λες ωραία εδώ πέρα. Έβγαλες και το πακέτο επιτέλους στο Γείο Πλανήτης των Ελλήνων, το οποίο το έχω αρχίσει, έχει πολύ πλούτο πληροφοριών. Έχει πολύ πράγμα αυτό, είναι πολύ μεγαλύτερο το πλήρωμα. Βλέπω, γράφει και για την Ατλαντίδα, γράφεις. Υπάρχουν όλα μέσα. Έχω ξεχωρίσει βέβαια ήδη τον τόπο που μου αρέσει. Το κυνήγι μυστερίων εννοείται. Κοίτα, είναι σαν εγκυκλοπαίδεια που είναι. Εννοείται ότι έχει κομμάτια τα οποία θα διαβάσεις όταν σου χρειαστούν για να τρέξεις και έχει και κομμάτια που θέλεις να διαβάσεις εκείνη την ώρα σου. Έτσι. Είναι φοβερό πάντως αυτό με τους ελληνογενείς πληθυσμούς. Ελληνογενείς πληθυσμοί. Βλέπεις ότι είναι και πολλοί και είναι αυτό που δηλώνουν οι ίδιοι, έτσι δεν είναι? Ναι, ξεκινώντας από τα συμβατικά στη γειτονιά μας, έτσι, ναι. Δηλαδή τα απίστευτα πράγματα που εντάξει δεν διεκδικούμε, η πολιτική του δεν διεκδικούμε τίποτα. Αυτό ήτανε, δεν αναγνωρίζει πουθενά Έλληνες. Το να λες δεν διεκδικώ τίποτα, τι θα πει δεν διεκδικώ τίποτα? Δηλαδή ο άλλος που μας συνεισφάζουνε, μα τον άλλο τον καθάρισαν. Πήγε ένας τρελός και τον σκότωσε επειδή μιλούσε ελληνικά. Επειδή δεν διεκδικείς τίποτα? Φοβερό. Δεν διεκδικείς το να υπάρχουν εν ειρήνη και με ασφάλεια οι ελληνικοί πληθυσμοί γύρω-γύρω? Αυτό το πράγμα, αν το κάνουν σε ένα Εβραίο, ξέρεις τι μου είπαν Εβραίοι? Αυτό το πράγμα, λέει, αν το κάνα σε ένα Εβραίο, δεν θα υπήρχε δίπλα ούτε Λίβανος τώρα ούτε τίποτα. Μα εδώ τους πιάσανε, τους ταλιαρίσανε εκεί πέρα που πήγαν να δώσουν ανθρωπιστική βοήθεια και δεν κουνήθηκε κανείς τώρα, τη συζήταμε. Έλατε. Καλά, αυτό είναι μια ακραία κατάσταση, βέβαια. Ακραία, γιατί ενδεχομένως να πήγαν να κάνουν και άλλα πράγματα, αλλά θέλω να πω για την πολιτική τους. Γιατί τα δικά τους τα συμφέροντα καλά κάνουν, ας πούμε, ενδεχομένως. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς πρέπει να κοιτάμε τα δικά μας. Αλλά εδώ όλοι εμφανίζονται τόσο κουρασμένοι, που ξέρεις τι γίνεται. Θέλουν τον απομηχανή σωτήρα. Δηλαδή θέλουν να εμφανιστεί ο Πούτιν να τους σώσει όλους. Ο Πούτιν πρέπει να σώσει τη Ρωσία, όχι την Ελλάδα. Σωστό. Πρέπει να βρούμε ένα Πούτιν στην Ελλάδα. Αλλά ο Πούτιν, αν προσέξατε όλοι σας, δεν κυβερνάει ελάτε να δούμε, να βάλουμε την κάλπη να αποφασίσουμε. Λέει, θα γίνει αυτό. Θα γι' αυτό η Ρωσία σε χρόνο μηδέν, μέσα σε μερικούς μήνες, από ερείπια της κομμουνιστικής Σοβιετικής Ένωσης, έγινε υπερδύναμη. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι με τα οικονομικά, πώς τα βλέπεις? Θα δούμε και κανένα μέτρο οικονομικής ανάπτυξης? Κοίτα, μέτρο οικονομικής ανάπτυξης. Γιατί εκεί μας έχουν απογοητεύσει λίγο. Μέτρο οικονομικής ανάπτυξης είναι. Και εννοώ και τα γραφειοκρατικά.
όσον αφορά τα χαρτιά για να, και τις δυνατότητες για να μπορεί να ανοίξει κανείς επιχείρηση, γιατί εκεί πέρα έχουν μείνει λίγο πίσω ακόμα. Κοίταξε, έστω ότι σου λένε όπως μπορείς να κάνεις, ας πούμε, σε άλλες χώρες πολιτισμένες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αυτοί γίνανε πολιτισμένοι τώρα και εμείς μείναμε πίσω. Έτσι. Έστω ότι ανοίξεις μια επιχείρηση σε μία ώρα μέσα. Όχι σε μία ώρα, σε μία ώρα. Άντε και την άνοιξες. Και σου λέει άλλος. Στην Αγγλία με 5 λίρες ανοίγεις επιχείρηση τώρα. Στη Βουλγαρία με 1 ευρώ ανοίγεις. Ένα ευρώ. Κεφάλαιο 1 ευρώ. Το είχαμε ήδη στο liako.gr. Ότι ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός είπε ότι στη Βουλγαρία ανοίγεις επιχείρηση με 1 ευρώ. Ούτε γραφεία θέλει να νοικιάσει ούτε τίποτα. Καταρχήν ο Πρωθυπουργός είχε κατέβει για να κάνει ολόκληρη φασαρία για τότε που κλείναν τα σύνορα οι δικοί μας οι αγρότες για τα θέματα. Μα οι άνθρωποι κινούνται. Και δεν τον έχουν και σε πολλοί υπόλοιποι στη Βουλγαρία, μην νομίζεις. Αλλά όχι, μας, πολύ μας ήρθε μας. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Αυτό τώρα που μόλις είπες ότι για να ανοίξεις επιχείρηση τι χαρτιά θέλει και τέτοια, ποσός τον ενδιαφέρει ένα επιχειρηματία. Άντε και την άνοιξες. Και πρέπει να πληρώνεις τα μισά λεφτά που θα βγάζεις σε φόρους. Λοιπόν, κανένα δεν ανοίγει επιχείρηση εκεί που θα δίνεις τα μισά λεφτά σε φόρους. Δηλαδή, έστω θα έρθει ένας επιχειρηματίας απ' έξω και θα πει ότι κάνει μια επένδυση 50 εκατομμύρια ευρώ. Που θεωρείται μικρή επένδυση 50 εκατομμύρια ευρώ. Και λέει τι θα βγάζω ρε παιδιά. Λέει, κοίταξε. Το φορολογικό εδώ, περιβάλλον, έτσι. Από τα 50 εκατομμύρια. Φορολογία, το Α και το Ω είναι. Πλάκα κάνουμε τώρα. Και η φορολογία δεν είναι μόνο το πόσο θα πληρώνεις. Είναι το ότι όταν θα τα πληρώνεις, το κράτος θα τα έχει έτσι στημένα όλα, που να μην μπορεί κανείς. Φαντάζεσαι να έρθουν τίποτα Ρώσοι να κάνουν μια επιχείρηση στην Ελλάδα και να περάσει κανένας εφοριακός και να πει δώστε μου τόσα, γιατί εγώ θεωρώ. Γιατί υπάρχει ένα πράγμα που δεν το ξέρουν πολύ επειδή είναι μικρή, ο κώδικας βιβλίων και στοιχείων. Τώρα το είπα πολύ φοροτεχνική στη τηλεόραση. Ένα τιμολογιάκι να είναι λίγο στην άκρη, σύμφωνα με τον νόμο, μπορεί να σου βάλει ένα πρόστιμο, ξέρω εγώ. Ο Ρώσος θα πει, πάρτε τον και εκτελέστε τον. Ο Ρώσος θα πει, εκτελέστε τον. Ναι, δεν είναι. Ενώ ένα ψιλικατζής θα δώσει 500 ευρώ να ησυχάσει. Ναι. Δηλαδή, όταν λέμε φορολογικό περιβάλλον, δεν είναι μόνο το πώς είναι η φορολογία, εννοείται και ποιος είναι ο φορολογικός νόμος. Να είναι ξεκάθαρο ο φορολογικό νόμο. Να υπάρχει. Καταρχήν, μου έλεγε ένα φίλο, ένα γνωστό επιχειρηματία και μου έλεγε τάχει. Εντάξει, αυτό είναι άνετο οικονομικά και έχει κτίρια, έχει εργοστάσια. Τα έχει πάει όλα Κύπρο. Και πληρώνει 10% φόρο. Εντάξει. Τον έχασε η Ελλάδα αυτό το φόρο. Τον έχασε, ναι. Μόνο που στην Κύπρο είναι περίπου 25.000 ελληνικέ επιχειρήσει. Ναι, εντάξει. Στην Κύπρο είναι 25.000 ελληνικέ επιχειρήσει.